Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Νομίζω με τέτοια τζερεμία και αυτό το στο οποίο μπορεί να είσαι για να έρθει, σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και share κοινοποίηση αυτό το βίντεο. Να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Είναι πολύ σημαντική η κοινοποίηση, σου βοηθάει. Ευχαριστώ όλου όσου κοινοποιείτε τα βίντεο. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει δωρεάν πρόσβαση στο σερβερ μου στο Discord. Εκεί είναι που δεν υπάρχει λογοκρισία. Αν είσαι σωστό και ηθικό άτομο, μπες εκεί μέσα και δεν λες μπαρούφες. Αν λες μπαρούφες, θα σε διώξω προφανώ έτσι. Επίση, μπορείς να πάρει πρόσβαση στο forum μου, forum.terry.gr. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει καθόλου λογοκρισία. Το ελέγχω εγώ και εκείνο 100%. Στην Ελλάδα συμβαίνει το έλα να δει. Ανήκουν στα πράγματα, κατάλυση του συντάγματο. Ο Μητσοτάκη και η απαράδεκτη κυβέρνηση του Χαρδαλιά, του Γεωργιάδη, του Δένδια, τη Κεραμέως, τα απαράδεκτα αυτά άτομα, τη Σακελαροπούλου, του Ιερόνιμου όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να, να του καθαιρέσουμε από την εξουσία και επιτέλου να πάρουν σωστοί πατριώτε τα ενία στην εξουσία, έχουν ξεφύγει. Και πάμε στα νέα κατευθείαν. Βρίσκομαι στο Pro News. Με πιστοποιητικά COVID-19, οι μετακινήσει εντό Ελλάδο τελειώνει ο εσωτερικός τουρισμός. Όλα αυτά ξέρεις γιατί γίνονται και καλά σε τιμωρούνε όπως το είδαμε και στο προηγούμενο το επεισόδιο με τον Άδωνη Γεωργιάδη επειδή είσαι δεν θέλησαν να εμβολιαστείς. Όχι είσαι ανεμβολιαστός, δεν επιθυμείς να εμβολιαστείς για δικούς σου λόγους. Δες τι λέει το προνιούς. Καθώ ένα Έλληνα, και του βγάζω το καπέλα το προνιού, κάνει καταπληκτική δουλειά. Καθώ ένα Έλληνα που δεν έχει εμβολιαστεί και θέλει να πάει σε ένα νησί ή κάπου στην υπηρετική Ελλάδα, με κτέλ τρένο ή τρένο θα πρέπει να υποβληθεί σε δύο, ένα για το πήγαινε και ένα για το έλα, PCR test, τα οποία έχουν κόστο περίπου 40 ευρώ το ένα. Μένει να δούμε αν τελικά θα επιτρέπονται οι μετακινήσει και με rapid test, όπω συμβαίνει με την εστίαση, το οποίο έχει κόστο περίπου 20 ευρώ. Τον ανεμβολία στο ουσιαστικά τον προστιμάρει η κυβέρνηση, το οποίο είναι ανήκουστο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και κάτι πρέπει να συμβεί, κάτι σοβαρό πρέπει να συμβεί. Να σου πω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα νόμο στην Ελλάδα και προσέξτε πάρα πολύ καλά όλοι οι influencers και όλοι οι πολιτικοί ηγέτε που επικοινωνείτε και το πώ επικοινωνείτε εκεί έξω. Υπάρχει ένα νόμο στην Ελλάδα μετά το συμβάν με τον Donald Trump που από ό,τι είπαν τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζική εξαπάτηση, ότι εξαιτία του Donald Trump μπήκαν στο Καπιτόλιο στι 6 Ιανουαρίου και έγινε αυτό που έγινε. Βγάλανε λοιπόν στη ΣΥΠΑ ένα νόμο για την ομιλία που κάνει insight σε violence που εισάγει τους ανθρώπους και ενεργοποιεί την βία. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Οπότε εσύ που έχεις δημόσιο λόγο πρόσεξε πάρα πολύ καλά το πώς κινητοποιείς τους ανθρώπους σου διότι ε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη του παράφρον δικτάτορα τυράννου το έχει βγάλει το συγκεκριμένο και μπορεί να σε κάνει ζημιά. Το έχουν υπογράψει με τον τρομονόμο. Πρέπει να μάθετε καλύτερα του νόμου. Ο Μητσοτάκη κάνει κινήσει καθαρά δικτατορία. Πρέπει να ξυπνήσουν είτε είσαι εμβολιασμένο είτε είσαι ανεμβολιαστό. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι. Πρέπει να διώξουμε αυτή την κυβέρνηση. Πάση θυσία. Τον Τσίπρα, το Κινάλ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ αλήτες οι άνθρωποι. Χαρδαλιά από τι 5 Ιουλίου μόνο με ψηφιακό πιστοποιητικό ημωριακό και rapid test στη μετακίνηση στα νησιά. Τι νέε τροποποιήσει. Προστασία ανακοίνωσε ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία. Πρόσεξε να δει κάτι. Πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή τι θεωρείται νόμιμο και τι θεωρείται παράνομο. Ποιο είναι ο παράνομο, ποιο καταλήγει το Σύνταγμα και πώ παίζεται το παιχνίδι. Οι αστυνομικοί έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Θα πρέπει να μάθει να πηγαίνει σαν το νερό, σαν το χέλι. Ανάμεσα σε όλες αυτές, σε όλου αυτού του φορεί. Θα πρέπει να μάθει να είσαι ένα ωραίο τύπο και να καταλαβαίνει τι θεωρείται νόμιμο και τι παράνομο. Θα πρέπει να μάθει πότε πρέπει να επιβραβεύσεις κάποιον, πότε πρέπει να τον κόψεις. Εγώ έμαθα πρόσφατα ότι αυτός που μου πουλάει αυγά έκανε το εμβόλιο. Ωραία. Δεν έχω κάτι μαζί του, αλλά θα αγοράσω από τον άλλον αυγουλά που ξέρω ότι δεν το έχει κάνει. Δεν θα επιβραβεύω ανθρώπους οι οποίοι το πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά τώρα. Αυτό θα μου πεις αυξάνει την πολικότητα. Διχάζει τους ανθρώπους. Ναι, τους διχάζει τους ανθρώπους. Δεν θέλω να διχάζονται οι άνθρωποι και σε γενικές γραμμές θα προσπαθήσω να αγοράζω και από αυτόν, ωραία. Αλλά τα πολλά τα λεφτά θα τα δίνω σε άλλο να το λέω ξεκάθαρα. Για μένα είναι θέμα υγεία, είναι επικίνδυνο. Ξέρω εγγυημένα κάτι για αυτόν που έχει εμβολιαστεί. Ξέρω κάτι εγγυημένα. Ωραία, εγώ έχω κάθε δικαίωμα να φοβάμαι. Σε εισαγωγικά, διότι δεν φοβάμαι. Mm. Όπω ανέφερε, οι μετακινήσει στα νησιά για του εμβολιασμένου θα γίνονται με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Από την άλλη πλευρά, οι ενεμβολιάτε θα μπορούν να ταξιδεύουν στα νησιά μόνο με την επίδειξη αρνητικού ραπιτέστη PCR. Νομίζεις ότι αυτά εδώ που κάνουν οι απέλπιδες προσπάθειες του μπούφου του χαρδαλιά και του μπούφου του γουρλομάτι νομίζεις ότι θα πιάσουν. Αρχικά να σου πω το εξή ότι αν κλείσεις την επιχείρησή σου ή αν σου πούνε lockdown φασιστικό κτλ αυτό που θα γίνει είναι το εξή. θα χάσεις πάρα πολλά χρήματα και δεν θα, σε, δεν θα, σου πληρώσουν. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει στου επιχειρηματία είναι σιγά σιγά να μαζεύει τα ενίκια, διότι δεν θα τα επιδοτήσουν. Αυτοί είναι ικανοί και να σε κλείσουν και να μην σου δώσουν εκείνα τα χρήματα τα κομμουνιστικά. Τα οποία μην τρελαίνεσαι. Τα κομμουνιστικά λεφτά και τα 150 ευρώ που δίνει στα παιδάκια, εμεί θα τα πληρώσουμε πάλι. Όταν η κυβέρνηση ξοδεύει ασύστολα και άσκοπα, αυτά είναι μελλοντική φορολογία. Γι' αυτό και έκανε ο Biden 15% minimum επιχειρηματική φορολογία σε όλο τον πλανήτη Γη, τουλάχιστον στους G7. Το οποίο φυσικά το εστερνίζεται και η Ελλάδα γιατί ο Μητσοτάκης πετάει, το κάνει το βρακί του έτσι για να έχει λίγο παρεδώσει με τον Biden και να του δώσει λίγο προσοχή ο Biden. Είναι δημοκρατική, ανήκουν στην παράταξη των δημοκρατικών. Το οποίο για μένα είναι κατάπτυστο. Το σωστό είναι οι ρεπουμπλικανοί καπιταλιστές, όχι οι νεοφιλελεύθεροι κομμουνιστές-σοσιαλιστές. Τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν, έτσι. Πολυπαπά, μην τρως πολύ παπά, μην πολύ πιστεύεις στην κυβέρνηση, άσε να λένε και να χτυπάνε τον κόλλο τους κάτω, ό,τι και να γίνει θα σου πω το εξή. Γιατί είστε ωραίοι μάγκε, βρίσκομαι στο Facebook. Είναι ένα Facebook group, public group. Λέγονται Μαγαζιά χωρί πόλη. Σε δύο ημέρε μέσα έχουν σχεδόν 35.000 άτομα. Και εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε και λένε Θεσσαλονίκη, επαγγελματίε, εμεί. Για... Θα είναι ένα πολύ όμορφο group. Παρ' αυτά, Εάν θέλετε τη συμβολή μου, πρέπει να καταλάβετε ότι το Facebook και σε δεύτερο επίπεδο το Twitter είναι συστημικά. Μην κάνετε τέτοια γκρουπάκια στο Facebook. Μεγάλη προσοχή. Αυτό το γκρουπ θα πρέπει να το κάνετε στο Telegram ή στο Discord. Κάντε το και στο Facebook, αλλά προσπαθείτε να, μετα... να μεταφέρετε το κοινό και σε άλλες πλατφόρμες, όχι απαραίτητα στο Facebook. 35.000 άτομα. Εάν είσαι σε αυτή την ομάδα, πε του ότι θα βάλω και εγώ το, το link σε αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εγώ προτρέπω τον κόσμο να μπει στο φόρουμ μου που είναι 100% ελεγχόμενο από εμένα ή στο σερβέρ μου στο Discord που και εκείνο είναι private. Δεν μπορεί να μπει, δεν είναι public. Δεν μπορούν να δουν όλοι το περιεχόμενο εκεί μέσα. Θα πρέπει να είσαι δικό μου άτομο και να πάρει invite. Και αν είσαι λάθο, σε έχω διώξει νύχτα. Υπάρχει, υπάρχει οπωσδήποτε. Εκεί πέρα οπωσδήποτε δεν θέλω προδότες, θέλω τα δικά μου άτομα. 35.000 άτομα, μαγαζιά χωρίς πόλη, 9 στους 10 επιχειρηματίες δεν θα υποστηρίξουν τα μέτρα της κυβέρνησης. 9 στους 10 επιχειρηματίες. Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση ανακοινώνει επισήμω άλλα ποσοστά από τα πραγματικά. Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα και πόσοι λένε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λένε ψέματα όπως στην Πορτογαλία... Το ποιοι εμβολιάστηκαν και το ποιοι όχι. Το 44% είναι πλήρω προστατευμένοι. Τώρα το παρουσιάζουν πλήρω προστατευμένοι του διπλού εμβολιασμού ονομάζονται πλήρω προστατευμένοι. Και αυτοί που πεθάνανε, θα λογοδοτήσει κανένα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μήνυση σε κάποιον. Στην κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει μήνυση, έχουν ασυλία. Στη φαρμακευτική δεν μπορεί να κάνει μήνυση, το υπογράφει τη στιγμή που κάνει το πειραματικό εμβόλιο. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Στο λιμοξιολόγο δεν μπορεί να τον κάνει μήνυση, διότι τον δώσανε και αυτόν ασυλία. Σε αυτό που θα διαχειρίζεται το δικό σου το ιστέρημα, αυτό που πληρώνει, την ασφάλειά σου, αυτή που την πληρώνει, αυτό που κάνει επένδυση όταν έρθει το οικονομικό κράτο, λοιπόν, αυτό που θα κάνει την επένδυση για με τα δικά σου τα λεφτά, ο κρατικό ο υπάλληλο, δεν θα μπορεί να, να, του κάνει μήνυση. Δεν το ξέρει αυτό, είναι καινούριο. Αλλάζει το ασφαλιστικό. Και εμεί που είμαστε επιχειρηματίε και πληρώνουμε ασφαλιστικά τέλη, είναι το νέο συνταξιοδοτικό, κάτι συμβαίνει τέλο πάντων και θα παίρνουν τα χρήματά μα και θα τα επενδύουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα λάθο. Αλλά δεν θα μπορεί να κάνει μήνυση αυτόν τον οποίο διαχειρίζεται εσένα ουσιαστικά. Ωραία. γιατί δεν αφήνει εμένα να διαχειριστώ το δικό μου πορτφόλιο και να μην με χρεώνει. Πώ φαίνεται αυτή η πρόταση, και να κάνω εγώ ό,τι θέλω σχετικά με τη δική μου τη σύνταξη. Να μην σε ενδιαφέρει εσένα. Θα σου πω πώ είναι αυτή η πρόταση. Νούμερο 1. Δεν μπορεί να βγάλει το υπερκέρδο έτσι. Νούμερο 2. Νούμερο 2 και σημαντικότερο. Σε θεωρεί μπούφο. Δεν θέλει να αφήσει εσένα να μάθει από επενδύσει. Το κράτο. Σοσιαλοκομμουνισμό. Δεν σε θέλουν εσένα να μάθει από επενδύσει και να το παίξει καπιταλιστή. Αντιλαμβάνεσαι πόσο ύπουλη είναι αυτή η κυβέρνηση. Και αυτόν ο οποίο θα σε καταστρέψει κάποια στιγμή μελλοντικά, τουλάχιστον στον καπιταλισμό, ρε φίλε, μπορώ εγώ να καταστρέψω μόνο μου τον εαυτό μου. Γουστάρω και θα το κάνω και θα βρω τρόπο να ξαναγίνω να Νούμερο Ένα. Αυτό θα πει ο καπιταλισμό. Δικαίωμα στην αποτυχία, αλλά και δικαίωμα στην επιτυχία. Αυτή ο κομμουνισμό δεν σου αφήνει ούτε το δικαίωμα στην επιτυχία, ούτε το δικαίωμα στην αποτυχία. Και όταν θα υπάρχει επιτυχία με τα δικά σου τα λεφτά, θα βγαίνουν και θα κοκορεύονται και θα λένε κάναμε καλέ κινήσει. Όταν θα υπάρχει οικονομική κρίση, που αυτά κύκλοι είναι οπωσδήποτε συμβαίνουν απόλυτα φυσιολογικό, δεν θα μπορεί να του κάνει μήνυση και να του πειράξει. Ε, δεν πάει έτσι η ηγεσία. Κάτι έχουν καταλάβει λάθο από την ηγεσία. Αν θε να πάρει μαθήματα ηγεσία, δε το χθεσινό βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιά, ε, θα το βάλω εδώ πέρα και στο τέλο. Δε θα υπάρχει στο τέλο εδώ πέρα να το παρακολουθήσει. Μαθήματα ηγεσία Άδωνη Γεωργιάδη. Ο άνθρωπο είναι φοβερό φοβερός ηγέτη και πιο σημαντικά φοβερό εκπαιδευτή και coach, έτσι. Κάλεσα θα μπορούσε να, κάνει, να έχει έδρα ηγεσία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Το WOC Πανεπιστήμιο που δεν θα πατάει κανένα, μόνο οι εμβολιασμένοι ψεκασμένοι. Ο Σκέρτσο είπε πω το 44% είναι πλήρω προστατευμένοι, δηλαδή έχουν κάνει και τι δύο δόσει. Παρ' όλα αυτά, πλήρω προστατευμένοι. Δεν μπορώ, γελάρε φίλε βλέποντά το αυτό, ξέροντα ότι έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι από τα εμβόλια. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λέει ψέματα ο παιδιά. Αλήθεια, ποιο θα του θα τους κάνει μήνυση αυτού εδώ. Το ποσοστό αυτό είναι 31,5% σε σχέση με τα 10,8 εκατομμύρια μόνιμου κατοίκου τη χώρα. Απογραφή του 2011. Η 36,35% σύμφωνα με, με το ΟΒΙΔ που επικαλείται ο ίδιο. Σου λέει ψέματα ο τύπος έβαλε 10% σχεδόν πιο πάνω βάσει του Pro News. Ενώ σημειώνουμε πως μέσα στο ποσοστό αυτό δεν περιέχονται οι παράνομοι μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας και είναι άγνωστος ο πραγματικός αριθμός τους. Καθώς εάν μετρούσαμε και τους παράνομους μετανάστες, τότε το ποσοστό θα έπεφτε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή οι λαθρομετανάστες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Νομίζω ότι οι λαθρομετανάστες είναι αυτοί που κάνουν βασικά το εμβόλιο, γι' αυτό και η κυβέρνηση συγκεκριμένη βγαίνει και κοκορεύεται έτσι. Ο Σκέρτσο είπε επίση πω το 75% των ηλικιών άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν σύντομα. Το ECDC, μόλι την Τρίτη, έδινε για την Ελλάδα ποσοστά πλήρω εμβολιασμένων 65,2 στου άνω των 80, 71,2 στου 70 με 79, 60,9 στου 60 με 69. Αυτό είναι και ο λόγο που το κυβέρνητο Τάκη μοιράζει 150 ευρώ χαρτζηλίκια στου νέου. Αυτά λέει το Pro News. Λένε ψέματα. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Τώρα, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό με την ΕΜΑΚ, το οποίο δεν το κάλυψα σωστά στο χθεσινό επεισόδιο. Με αφορμή τα όσα κυκλοφορούν οι τις τι τελευταίε ώρε σχετικά με την απόφαση τη Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ και προ αποκατάσταση των εντυπώσεων που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξή. Ξέρει ότι αυτό που υπόθηκε στα ΜΟΜΟΕ είναι ότι δεν πέρασε τη ΕΜΑΚ η ένσταση και ότι θα πρέπει να υποχρεωτικά να εμβολιαστούν. Δεν έχει λήξει όμω η υπόθεση. Αυτό είναι που δεν είπανε. Και εδώ αυτό θα πει μάλλον. Κατά την απόφαση του αρχηγού τη πυροσβεστική που έκρινε απαραίτητο τον εμβολιασμό του συνόλου των εστόλων υπαλλήλων που υπηρετούν την ΕΜΑΚ, προσέφηγαν 46 άνδρε. Είναι μεγαλύτερο ο αριθμό Αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά 46 είναι αυτοί που δεν δίστασαν να προσφύγουν. Αυτή η αίτηση ακύρωση των ανδρών τη ΕΜΑΚ λόγω σπουδαιότητα έχει οριστεί και δικαστεί ενώπιον τη Ολομέλεια του ΣΤΕ 8 Οκτωβρίου του 2021. Αυτή η αίτηση ακύρωση των ανδρών τη ΕΜΑΚ λόγω σπουδαιότητα έχει οριστεί να δικαστεί ενώπιον τη Ολομέλεια του ΣΤΕ 8 Οκτωβρίου του 2021. Δηλαδή δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση. Ενώ εμεί ξέραμε ότι είναι τελεσίδικη. Κατά συνέπεια είναι ψευδή η είδηση ότι το ΣΤΕ είπε όχι στην αίτηση ακύρωση. Οπότε θα βγούνε τα απαράδεκτα, οι απαράδεκτοι λογοκριτές του Facebook, οι μη κοιό αυτές οι απαράδεκτες, να, να πούνε για το συγκεκριμένο συμβάν. Ή θα λογοκρίνουν μόνο ότι τους συμφέρει και προωθεί την ατζέντα των εμβολιασμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το link θα υπάρχει από κάτω στην περιγραφή, οπότε μούφα ήταν το συγκεκριμένο ζήτημα 8 Οκ Οκτωβρίου του 2021. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα μέτρα στην διασκέδαση και στην εστίαση. Τα νέα μέτρα λοιπόν, θα σου πω εγώ για τα νέα μέτρα. Τα νέα μέτρα είναι αυτό που πετάει η κυβέρνηση ω προπέτασμα καπνού. Το τι ορίζει η κυβέρνηση και τι, τι δεν ορίζει από εδώ και πέρα, λίγη σημασία έχει. Από εδώ και πέρα λοιπόν, οι άνθρωποι, εμεί, θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερο κουμάντο διότι θα υπάρξει μια μεγάλη μεταρρύθμιση και μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σύστημα της χώρας, ειδικά εάν ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Οπότε, αυτό που έχω να σας πω είναι το εξή. Προσπαθήστε να είστε έξυπνοι, προσπαθήστε να μην φοβάστε, προσπαθήστε να μην εστιάζετε τόσο πολύ στο τι λέει η κυβέρνηση, μπλα 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 μπλα. Προσωπικά, ξέρω από τον εαυτό μου ότι σπάνια Σπάνια κυκλοφορώντα έξω, έκανα αυτά που πρόσταζε η κυβέρνηση και δεν είχα και κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλω να καταλάβει είναι το εξή: Ότι είναι όπω το στρατό. Να το προσεγγίσει ω ένα έργο, προσέγγισε το όπω το στρατό. Ένα παραμύθι. Στην αναφορά του λόγου στο στρατό, έβγαιναν και ούρλιαζαν, φώναζαν και μετά μπαίναμε μέσα στα γραφεία και αράζαμε και πίναμε μπύρε. Εμεί με τα στελέχη, οι φαντάροι με τα στελέχη. Πίναμε μπύρε και κάναμε το χαβαλέ μα και, λέγαμε ασυναρτησίε. Αλλά στην αναφορά του ήμασταν όλοι προβλεπόμενοι. Και πάντα ήμασταν προβλεπόμενοι, όπω έπρεπε να ήμασταν. Αλλά απ' έξω κάναμε το χαβαλέ. Κατάλαβε πώ παίζεται το παιχνίδι. Ε, έτσι παίζεται και εδώ πέρα. Άσε το χαρδαλιά να κοκορεύεται, άσε το μυτσοτάκι πολιτικά τελειωμένο. Απορώ γιατί υπάρχει ακόμα και δεν έχουν παρετηθεί. Άστο να λένε ό,τι θέλουν να πούνε. Ούτω ή άλλω θα του γράψουμε εκεί που δεν πιάνει μελάνι, όπω κάναμε και μέχρι τώρα. Τώρα. Θέλω να πω και να δώσω τα εύσημα κάποια στιγμή, θα γίνει και αυτό. Στον Κυριάκο Βελόπουλο, διότι τα είπε εξαιρετικά στη Βουλή και προσωπικά εδώ είμαι για να ενώσω τον πατριωτικό το χώρο. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου για το Βελόπουλο, αλήθεια σου λέω, όταν ο άνθρωπος τα λέει καλά εγώ θα είμαι εκεί να χειροκροτώ. Αυτή τη στιγμή ο Βελόπουλο έχει πολιτικό γραφείο και πολιτική θέση. Είναι ο μόνο ο οποίο τα λέει τόσο σωστά μέσα στη Βουλή. Καταλαβαίνω 100% ότι έχει μια μεγάλη συμπάθεια προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος του, θα πρέπει να μάθει να το επικοινωνεί καλύτερα αυτό και να τους διώξει διότι η Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί το μέλλον της Ελλάδος. Εάν ο Βελόπουλος είναι έξυπνος και επικεντρωθεί πιο σωστά στο πατριωτικό το χώρο, έρχεται ένα τεράστιο τσουνάμι. Όπως του Τραμπ το τσουνάμι. Τέτοιο τσουνάμι θα έρθει και στην Ελλάδα με τα πατριωτικά τα κόμματα. Ο Βελόπουλο, καλό ή κακό, είναι μέσα στα top 2-3 πατριωτικά κόμματα. Αν επικεντρωθεί εκεί που πρέπει και σταματήσει να επικεντρώνεται στου νεοδημοκράτε που είναι εντελώ πεθαμένοι, πεθαμένο κόμμα, και αν δεν είναι πεθαμένο, τα επόμενα χρόνια θα το πεθάνουμε εμεί. Εμεί εδώ ήρθαμε για να μείνουμε. Ήρθαμε για να παίξουμε πολύ χοντρό παιχνίδι. Όσοι δεν το εστερνίζονται και δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, πραγματικά δεν ξέρω, πρέπει να βάλουν γυαλιά ή να δουν κάποιο άλλο σοου. Ο Βελόπουλο τα πήγε περίφημα πάνω να δούμε τι είπε. Τι ισχύει λοιπόν τώρα για τον κορονοϊό. Γιατί για μα είναι πολύ σημαντικό να μην εφαρμόζεται το δόγμα του Orwell. Είστε Orwellιστές. Τι έλεγε ο Orwell. Ανά πάσα στιγμή, ανά κάθε λεπτό, ανά κάθε συγκυρία υπάρχει μια ορθοδοξία. Δηλαδή ένα σύνολο ιδεών που υποτίθεται πως όλοι οι σωστό σκεπτόμενοι άνθρωποι δέχονται χωρίς καμία συζήτηση. Αυτό λέει ο Orwell. Αυτό κάνετε τώρα. Επιβάλλεται ένα δόγμα κάποιον, μια ορθόδοξη αντίληψη, ένα θέσπατον ω άποψη επιστημονική. Για εσά λοιπόν ορθοδοξία είναι τα εμβόλια η ορθόδοξη δοξασία. Για εμά η αφιβολία δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, γιατί αφιβάλλουμε, κύριοι συνάδελφοι. Αφιβάλλουμε για όλα όσα μα λέτε. Και θα σα αποδείξω σε λίγο. Αλλά η βεβαιότητά σα είναι μια παράλογη προκλητική κατάσταση. <laughs> και αυτό το είπε ο Σύνεζα, λοιπόν τον Όρβουελ με τον Βολτέρο για να καταλάβετε τι κάνετε. Κύριε τη κυβέρνηση, θέλετε να είστε έτοιμοι με τον κοροναϊό. Όλοι. Όσοι είστε υπέρ του υποστατικού εμβολιασμού. Όλοι σα. Ζητά... Λοιπόν, κάτσα το βάλω στο 1 και όχι στο 1,5 που το έχω τώρα, γιατί εδώ είναι το ζουμάκι. Υπάρχει, λοιπόν ω όλου εσά που θέλετε να επιβάλλετε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, που απειλείτε, τρομοκρατείτε, ίσως και να έχετε και δίκιο να έχουμε άδικο εμείς. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος τοποθέτηση Βελόπουλε. Το πήγες περίφημα, το πας πολύ καλά, κάνεις κάποια ατοπήματα για να γίνεις πιο αρεστός στους νεοδημοκράτες. Αυτό είναι το λάθος σου. Στο λέω με ήρεμο τρόπο, ωραία μέσα από εδώ πέρα για να το αντιληφθεί και να επικεντρωθεί στο σωστό, το πατριωτικό, το, τα κόμματα και την ιδεολογία. Πάμε να χτίσουμε τεράστια δύναμη και θα του πάρουμε την εξουσία. Αυτό είναι όλο το κλειδί εδώ πέρα. Θέλει να είσαι, πρέπει να, να ταχθεί κάπου. Θε να είσαι με, με, τη Νέα Δημοκρατία και με του νεοταξίτε, ή θέλει να είσαι με, με, με του πατριώτε, του απλού, του πολίτε, του Έλληνε. Στα λόγια, είσαι καλό. Έχει κάποια κατάλοιπα, διακρίνω, τα οποία πρέπει να τα αποβάλει εντελώ ξέρω ότι είσαι έξυπνο, ξέρω ότι έχει αντιληφθεί ότι το μέλλον είναι ο πατριωτικό ο χώρο και τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαλυμένο κόμμα. Θα το διαλύσουμε εντελώ μα εντελώ. Εντελώ. Θα του κάνουμε να πληρώσουν μέχρι τελευταία, τελευταία δρα... ευρώ δραχμή, θα έλεγα. Αυτό που χρωστάνε, και τελειώσανε αυτοί. Όπω τελείωσε το Κινάλ, όπω τελείωσε το Πασόκ, όπω τελείωσαν όλοι αυτοί οι άχρηστοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άχρηστα σκουπίδια τα οποία ανήκουν στον κάδο απορριμμάτων. Εκεί θα τα στείλουμε εμεί. Είναι η δουλειά μα να τα στείλουμε εκεί. Εσύ τώρα πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον σου καλύτερα. Αυτά είναι επικοινωνιακά λάθη. Να βγάλετε όλοι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Να δω πόσοι εμβολιάστηκαν από εσά που θέλετε να επιβάλλετε στου υπολείπου. Μπράβο. Αυτό σημαίνει διαφάνεια πολιτική ζωή. Βγάλετε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που θα τα κάνετε υποχρεωτικά για του Έλληνε. Όλοι, όλοι, όλοι θα τα βγάλετε. Αυτό είναι τώρα σωστή πολιτική τοποθέτηση. Για τα μάτια του κόσμου, αυτό είναι κορυφαία τοποθέτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κανένα να βγάλει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού του, ειδικά οι ανεμβολιαστοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν αυτό εδώ. Ξεκάθαρα, έτσι. Οπότε είναι μια σωστή και ασφαλή πολιτική τοποθέτηση από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Του βγάζω το καπέλο, τα πήγε περίφημα, δημιούργησε τον τόρο που έπρεπε. Ο Χατζηδάκη έκανε έτσι, εκεί μέσα, τα έπαιξε κοκοβιό. Και τώρα εδώ έχει το πάνω χέρι, ξεκάθαρα. Ο Χατζηδάκη δεν ακούγεται από τα μικρόφωνα, τον έσβησε εντελώ. Και ο Βελόπουλο κάνει το κουμάντο. Γιατί εκεί έχει τον έλεγχο. Έχει το μικρόφωνο. Ο άλλο δεν έχει φωνή, δεν έχει τίποτα. Είναι σε μειονεκτική θέση και το ξέρουν όλοι. Εδώ τα πήγε περίφημα. Όλοι <Και> Βγάλτε. Κάτε, λάτε, μη Βγάλτε παρακαλώ. Βγάλτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Βγάλτε. Καθίστε κάτω. Βγάλτε. Κύριε Ψηλάτη, σα παρακαλώ. Βγάλτε, ρέμισε, ρέμισε. Πάει να δείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμό που ο άλλο. Κύριε Πρόεδρε. Ωραίο. Αλλά το μετά το ηρέμησε είναι λάθο, Ρεβελόπουλε. Δεν το λε ηρέμησε. Ξέρει τι πρέπει να κάνει εκεί πέρα. Έτσι. Έτσι πρέπει να κάνεις. Έτσι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι content για να δείξει. Δείτε έναν εμβολιασμένο πώ κινείται. Είναι μέσα του ψυχικά ασταθή. Το κατάλαβε το κόλπο πώς παίζεται. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί το κόλπο. Ηρεμήστε. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Δεν το λε να ηρεμήσει. Δεν σε ενδιαφέρει να ηρεμήσει. Τον θέλει σε εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση του έτσι. Έτσι, εκεί τον θέλει. Τον έφερε εκεί πολύ καλά Αστονακί, να παράτα τον, μην ασχολείσαι, είναι σκουπίδι τελειωμένο ούτως ή άλλως. Παρακαλώ. Μίγα τσιδάκι μου, είγασα, τσίπησε το εμβόλιο. <Μη> Σα <είγασα>, τσιπισή <θυσί> το εμβόλιο. Σας είπα βγάλτε τα όλοι. Σύμι. Εγώ δεν έχω κάνει καν, βγάλτε τα εσείς. Βγάλτε τα εσείς συμπολιασμένοι. Βγάλτε <σύμιξη>. τα όμως. Παρακαλώ. Βγάλτε τα όλοι. Δύο σηκωθήκατε. Δύο σηκωθήκατε. 158 είστε. Παρακαλώ. Βγάλτε τα όλοι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω εγώ εδώ. Αυτό. Αυτό ήταν πολύ σωστό. Δύο δεν μου λέει τίποτα. 158. Πίεση, επίθεση. Αυτό θέλουμε να δούμε. Τι θέλω. Επιτρέψτε να ξέρω κάτι από σα τη Όλοι θα τα βγάλετε. Όλοι, Όλοι θα ξεγυμνοθείτε για να μου κανιά άλλη κουβέντα. Για να δει ο ελληνικό λαό ότι δείτε. κάποιοι τον υποχρεώνουν, αλλά κάποιοι από εσά κάνουν και τι πάπιε. Έτσι. Για να τελειώνει η ιστορία. Όσο κατά την κίνηση να σηκωθείτε, δεν κατάλαβα. Όλοι αν λοιπόν θέλετε να τα προσκομίσετε στον πρόεδρο της Βουλής όλοι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού mm. και επειδή είστε απελπισμένοι καταφεύγετε σε απελπισμένα μέτρα. Σωστό. Το μεγαλύτερο όπλο άσκησης πολιτικής είναι η πειθό. Σωστό. Είναι η πειθός. Η πειθός πρέπει να πείσετε τον κόσμο ότι το έχετε δίκιο. Όταν καταφεύγετε στην εξαγορά Μπράβο. απλά παραδέχεστε ότι αποτύχατε να πείσετε και ομολογείτε σε όλους εμάς και στην κοινωνία είναι ότι είστε απελπισμένοι. Είναι απελπισμένη και ο Γεωργιάδης όταν τον ρωτήσανε για το πόσο απελπισμένη είναι ουσιαστικά είπε ότι το μέτρο έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα. Ωραία, για να δούμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Μετά το 18.000 των παιδιών που πήγανε και εμβολιαστήκανε δικαίωμά του, δεν έχω δεν θα τους κρίνω σε καμιά περίπτωση, από τους 900.000 πήγαν 18.000. Για να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα πάνε. Για να δούμε. Για να δούμε τι καταλήψει που θα υπάρχουν στα σχολεία από τη νέα χρονιά. Για να δούμε. Τα πανεπιστήμια. Για να δούμε. Για να δούμε σε γενικέ γραμμέ τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει θα συμβεί, να ξέρει. Έχουμε κατάληψη του συντάγματο. Θα συμβούν. Ό,τι θα συμβεί στην Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για μένα. Δωράκια. Δεν υπάρχει χειρότερο δίδαγμα από του νέου αυτό που κάνατε. Εγκληματίσατε στην νεολαία για ακόμη μια φορά. Εξαγοράζετε την υπευθυνότητα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτό είναι κλιματικό. Έτσι. Με 150 ευρώ θα εξαγοράσετε την υπευθυνότητα του πολίτου. Τι πάτε να κάνετε. Εκμαυλίζετε νέου ανθρώπου. Εκμαυλίζετε συνειδήσει. Και κάνετε κι άλλα λάθη. Λάθο πρώτο. Παράνομη διάκριση πολιτών σε εμβολιασμένου και ανεμβολίαστους Απαράδεκτο. Α... του συντάγματο εσχάτη προδοσία. Αλλά ακούστε το χειρότερο ποιο είναι. Το δάσο δεύτερο. Βγαίνουν οι υπουργοί σα και λένε κανονική ζωή θα έχουν μόνο εμβολιασμένοι. Είναι δυνατόν να λέγονται από πολιτικούς αυτά από υπουργού. Είναι δυνατόν. Και εδώ θα έρθει το επόμενο λάθος του Κυριάκου Βελόπουλου. Σκέψος, πώς λέγεται αυτός, δεν είναι και ο άνθρωπος, είναι δημοσιογράφος, το βάλατε εκείνα κάθε μέρα να βρίζουν στους Έλληνες. Οι ανεβολία την περιορίζουν τις δυνατότητες που έχουν ως ελεύθεροι πολίτες να ζουν κανονικά. Αυτό μόνο ο Θεός το έχει πει. Ο Θεός κανεί άλλος. Ευτυχώ ο είναι προσεκτικός σε τέτοιου δηλώσεις. Γιατί τι ευτυχώ ο Πρωθυπουργό είναι, είναι προσεκτικό. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι τον Πρωθυπουργό να μην είναι προσεκτικό, να κάνει το λάθο, να τον διώξουμε μια ώρα αρχίτερα. Δεν θέλουμε να διώξουμε τον Μητσοτάκη στι μεθεπόμενε εκλογέ. Σε αυτέ που έρχονται θέλουμε να τον διώξουμε. Θέλουμε να τον καθαιρέσουμε, να τον μηδενίσουμε εντελώ και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το κάνει αυτό το λάθο ο Βελόπουλο. Ξαναλέω, πρέπει να, να βρει να προσανατολιστεί καλύτερα πολιτικά για μένα. Ευτυχώ. Αλλά δεν ξέρω αν οι άλλοι υπουργοί του που βγαίνουν από δίπλα και αληχτούν. Τι ευτυχώ. Αν έχουν πάρει εντολή να αληχτούν για να μην εκτεθεί ο πρωθυπουργό. Τρίτο λάθο. Δήλωση σκέτσου πάλι. Τα όποια περιοριστικά υπέρτα δημόσια υγεία θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα. Θα αφορούν μόνο τη ανεμβολία του. Και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική εξάρτηση και στήριξη. Βάλτε μα και ένα αστεράκι εδώ. Εδώ. Έτσι, κίτρινο, ένα βραχιολάκι όπως λέει και ο Αστασιάδης να τριγυρνάνε οι στιγματισμένοι οι ανεμβολίαστοι που δεν θέλουν, φοβούνται φοβούνται, δεν σας λέω ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, φοβούνται τέταρτο λάθος γίνατε επιδοματική κυβέρνηση το κόμμα κάποτε που έφερε τον υποκατώτατο μισθό η Νέα Δημοκρατία ακούστε Νέα Δημοκρατία, κόμμα το οποίο θα μηδενιστεί στο 0%. Πες μου πώς σου φάνηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη δημοσκόπηση που έκανα είναι ελαφρώς πάνω. Θα σου βγάλω τα αποτελέσματα κάποια στιγμή στο μέλλον στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, τα σχόλιά σου από κάτω τα περιμένω. Σου ξαναλέω, εγώ εδώ είμαι για να ενώσω, όχι για να χωρίσω και να διχάσω. Να ενώσω την πατριωτική ιδεολογία στην Ελλάδα, να σα δείξω τι θα πει καπιταλισμό, να σα δείξω τι θα πει χριστιανισμό. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να, δείξω, να το δείξω εγώ προφανώ. Να σα δείξω τι θα πει πατριωτική ιδεολογία και πώ αυτά εδώ τα τρία συνδυάζονται σε μία νοοτροπία που σου αλλάζει τη ζωή προ το καλύτερο. Αρκεί να είμαστε σωστά και ηθικά άτομα, να πορευόμαστε μπροστά ω ομάδα, όχι διχασμένοι. Όχι όπως κάποιοι μας θέλουν να μας διχάσουνε. Η Ελλάδα είναι σώμα και αίμα. Τελείωσε. Είμαστε ένα όλοι στην Ελλάδα. Και όποιος θέλει να γίνει μέρος αυτής της μονάδας να έρθει. Όποιοι πολιτικοί που λιμένοι θέλουν να διχάσουνε θα φύγουνε και θα τους φύγουμε. Ήρθε η ώρα να πάει πίσω η Ελλάδα στον Έλληνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβει. Θα πάρουμε την εξουσία και θα την κάνουμε την Ελλάδα ακριβώ όπω πρέπει να τρέχει, για να την υποστηρίζουν οι άλλοι στο εξωτερικό και να την θαυμάζουν. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα διαπρέψει, όχι μια Ελλάδα κλοτσοσκούφη και σκουπίδι που θα περιμένουν κανένα ξένο κεφάλαιο. Πότε να κάνουν επένδυση στην Ελλάδα και να πάρει ο Άδωνη Γεωργιάδη το ποσοστό του. Τα γελία τα σκουπίδια να πούμε που κυβερνάνε αυτά θα τελειώσουν. Θα μπει κάθε κατεργάτη στον πάγκο του, θα μπουν φυλακιά αυτοί που πρέπει να μπουν και σε γενικέ γραμμέ έρχεται τεράστια δύναμη στον πολιτικό το χώρο. Στο λέω. Είναι υπαρκτό το κόμμα. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται τώρα. Το κόμμα υπάρχει. Θα το δεις όμω με πολύ μεγάλη φορά να μπαίνει. Ο Βελόπουλο απλά πρέπει να φανεί πιο έξυπνο. Κάνει κάποια λάθη. Πρέπει να τα διορθώσει. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, αλλά και μου αρέσει είναι λίγο μια αμφιλεγόμενη κατάσταση. Δυστυχώ, εγώ είμαι όμω υποχρεωμένο να πω ότι όταν το κάνει καλά, θα είμαι εκεί για να τον στηρίξω. Όταν δεν το κάνει καλά, θα είμαι εκεί για να τον ρίξω. Έτσι πάει αυτό εδώ το πράγμα, έτσι. Όλα είναι ανοιχτά. Τα πάντα παίζονται. Είναι στο χέρι του ολονών να τα πάνε καλύτερα. Εγώ αυτό βλέπω. Ακόμα και ο προδότη ο Μητσοτάκη να μετανοήσει και να ζητήσει συγγνώμη για όλα αυτά που έχει κάνει, εγώ θα το συγχωρούσα να σου πω την αλήθεια αλλά δεν θα του ξανάδει να εξουσία, έτσι. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε το επεισόδιο. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Οπωσδήποτε smash the like button. Αν σου άρεσε να το κάνει κοινοποίηση προ τα έξω, εμεί θα τα πούμε στο επόμενο αύριο. Μην ξεχάσετε να δεις το τελευταίο φοβερό βίντεο με τον Άδων Γεωργιάδη εδώ να πάρει μαθήματα ηγεσία. Αν δεν το έχει δει, must watch. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σου.